Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ στο Deal με 22 σούπερ παίχτες. Σούπερ παίχτης ήταν βεβαίως και ο Δημήτρης. Δεν κέρδισε λεφτά. Σούπερ δεν το λες, εντάξει. 10 ευρώ μόνο στο τέλος. 10 ευρώ και από ό,τι φαίνεται η Μαυρόγατα με ακολούθησε και στο σπίτι, Χρήστο. Ναι. Οπότε νομίζω πρέπει να γίνει παράδοση σήμερα. Βεβαίως, παράδοση. Κανείς δεν τη θέλει, βέβαια. Θα πρέπει να την πάρει κάποιος συγκεκριμένος. Ποιος θα την πάρει? Ο φίλος μου ο Νίκος. Ο Νίκος! Πήγαινε να δώσει Δημήτρη στον Νίκο. Στη Μαυρόγατα. Προσεχέτη μου. Ευχαριστώ. Προσεχέτη. Σε κάψα, φίλε μου. Η παράδοση. Η αλήθεια είναι ότι ο Νίκος έβγαλε μεγάλο ποσό. Και όπως το θυμάστε, σου έβγαλε. Τα 20.000. 20.000 σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Ναι. Δημήτρη, χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ και εγώ. Κάτσε να απολαύσεις το παιχνίδι σήμερα. Κυρίες και κύριοι, πάμε να γνωρίσουμε τη νέα παίχτρια που πήρε τη θέση του Δημήτρη. Είναι η Ζέτα. Γεια σου, Ζέτα. Η Ζέτα μας έρχεται από τη Λάρισα. Εκεί έχει ένα κατάστημα νηφικών. Ακριβώς. Πολύ γνωστό μαθαίνω. Αρκετά. Και ήρθες εδώ στο παιχνίδι και διαπιστώνεις ότι είναι η Ευαγγελία. Η Ευαγγελία από τη Λάρισα που τη γνωρίζεις πολύ καλά. Γιατί τι σχέση έχετε, Ευαγγελία? Είναι ξαδέρφη του άντρα μου. Ξαδέρφη? Ναι. Δεύτερη? Ναι, δεύτερη, δεύτερη ξαδέρφη. Ναι. Άρα είσαστε κι εσείς, είστε συγγενείς. Είμαστε έτσι. Ξαδερφάδες. Ξαδερφάδες. Ξαδερφοπούλες. Μάλιστα, Ζέτα. Λοιπόν, τι άλλο θα μας πεις για σένα? Έχω 3 παιδιά. Mm-hmm. Ο ένας είναι 25, ο άλλος 21 και έχω και μία μικρή 6 χρονών. Α, σούπερ. Και νομίζω ένας από τους δύο γιους είναι ποδοσφαιριστής, έτσι δεν Ακριβώς, είναι? Ακριβώς, ναι, ναι. Παίζει στο εξωτερικό? Έπαιζε στην Bochum. Στην Bochum. Και τώρα παίζει στην Τσεχία. Τώρα στην Τσεχία. Μάλιστα, πολύ ωραία. Τι θέση? Είναι στόπερ και αριστερό μπακ. Και αριστερό μπακ, ω, μπράβο. Ναι. Δυνατός παίχτης, ωραία. Λοιπόν, Ζέτα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και σήμερα κότσακ. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Είμαστε έτοιμοι, είναι από μένα, έχετε την άδεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα πάμε στον Χάρη Αναστόπουλο. Χάρη, από σένα είμαστε έτοιμοι. Έχετε και από μένα την άδεια, Χρήστο. Με προσφορά, αντιπροσφορά κλπ. Έτσι. Ακριβώς αυτά. Αντιπροσφορά και μπόνους προσφορά. Σωστά. Δεν έχουμε καμιά αναγκαστική ανταλλαγή σήμερα. Δυστυχώς όχι. Οκ, okay, λοιπόν, αφήνουμε το Χάρη και πάμε στο χάρτη. Νομός Ιωαννίνων, η Δανάη! Κατάγομαι από την Κόνισσα Ιωαννίνων. Σπούδασα μηχανικός υλικών και έχω μεγάλη τρέλα με τα αεροπλάνα. Παρ' όλα αυτά είμαι ασφαλίστρια. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα παιχνίδια και έχω μεγάλη εξειδίκευση σε αυτά. Και έχω σκοπό να βάλω τον τραπεζίτη στη θέση του σήμερα. Ελπίζω να είναι ασφαλισμένα τα ποσά στον deal, γιατί έχω σκοπό σήμερα να τα πάρω όλα και να φύγω. Και θα τα κάνω δώρο στους αγαπημένα μου πρόσωπα. Η Δανάη Δούκα. Η ασφαλίστρια της παρέας. Κάτσε. Κάτσε, γιατί δεν είναι και εύκολο να ανέβω εδώ πάνω. Τέλεια. Γεια σου, Χριστό. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Ήρθε η ώρα να γνωριστούμε. Καλύτερα. Καλύτερα. Γιατί έφυγες για λόγους υγείας, έτσι, κορονοϊός, να το πούμε. Ναι. Όπως όλα καλά. Πολύ σκόρ, όλα πήγαν. Ναι. Και τώρα πάλι εδώ. Και ήρθε η ώρα να παίξει η Δανάη. Η Δανάη που γεννήθηκε στην Πάτρα. 2,5 ετών ήρθε στην Αθήνα. Ναι. Καταγωγή από τα Γιάννενα, από την Κόνιτσα Ιωάννη. Ναι, δεν είναι. Η Κόνιτσα είναι το χωριό που γνώρισα. Mm-hmm. Εσύ που είσαι Πειρώτης, τα ξέρεις τα μέρη ξέρω, πάνω. Τα ξέρω και έχω πάει και στην Κόνιτσα. Πάρα πολύ ωραία. Εσύ πηγαίνεις? Βέβαια πηγαίνω. Πώς δεν πηγαίνω? Κάθε το καλοκαίρι. Σίγουρα. Το Πάσχα καλοκαίρι προσπαθώ, γιατί λατρεύω τον μπάνιο στο ποτάμι. Ναι. Όποιος δεν το έχει κάνει, το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Σε ποιο ποτάμι πας? Στο ναό, εκεί. Εσύ πας ΑΟ, ναι, είναι πιο κοντά γι' αυτό. Είναι η παραλία μας. Ναι, ναι. Φοβερό. Είναι και ωραία τα νερά, ο δωμάτιος είναι λίγο κρύος. Ναι, ναι. Όποιος βουτάει, για μένα είναι ήρωας. Και άραχτος δυνατός. Δεν τολμάω, δεν τολμάω. Αλήθεια, ο ΑΟΣ είναι πιο ζεστός. Ο ΑΟΣ τα τελευταία χρόνια, σε πληροφορώ, Χρήστο, ότι είναι
έχει μια ωραία θερμοκρασία κιόλας. Δεν το δηλαδή, καταλάβει αυτό. Από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, mm-hmm. πλέον μεγαλώνοντας που έχω φτάσει 17,5 χρόνια, ξέρετε, είναι πιο ευχάριστο, πιο ευχάριστο να μπαίνεις. Ναι, 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 ναι. Παλιά μας. Ήταν τέλεια. Πολύ δύσκολο. Ωραία. Ο μπαμπάς γεννήθηκε στο Κονγκό, έτσι, ναι. της Αφρικής. Ναι. Υπάρχει Κονγκό στην Αττική. Αυτή είναι μια τρελή ιστορία. Ποιο είναι? Αυτή είναι η τρελή ιστορία που έζησε ο πατέρας μου που ήρθαν στην Ελλάδα κάποια ναι, στιγμή ναι. και έπρεπε να φτιάξει κάτι με την ταυτότητά του. Δεν ξέρω τώρα λεπτομέρειες, δεν θυμάμαι. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα λοιπόν και τον ρωτούσε ο άνθρωπος. Το όνομά σας Ηλίας. Το επίθετό σας Δούκας. Ναι. Τόπος γέννησης, Κονγκό λέει αυτός. Κονγκό Αττική, έγραψε ο άλλος κάτω. Και το έβαλε στην ταυτότητα. Κονγκόγραψε στην ταυτότητα. Α, τέλειο. Κονγκό Αττική. Είναι φοβερή ιστορία. Και έχω κι άλλο με ταυτότητα τη γιαγιά μου, τη μεριά τη μαμά μου. Δηλαδή έχει μείνει στην ταυτότητα Κονγκό Αττική. Όχι, τα αλλάξα. Α, τώρα, το φτιάξανε. Αλλά έχει πλάκα με τι ταυτότητε γιατί. Και η μητέρα της μητέρας μου, όταν πήγε να αλλάξει ταυτότητα που παντρεύτηκε, ναι. εκείνα τα χρόνια έπρεπε να αλλάξει επίθετο κτλ. Αντέγραφε ο άνθρωπος από την ταυτότητα του παππού στη γιαγιά. Ναι. Και ο άνθρωπος ήταν φορτηγατζής και έγραφε αυτοκινητιστής. Οπότε έτσι όπως αντέγραψε και αυτοκινητιστής τη γιαγιά, η οποία ήταν 1,5 μέτρο. Ήταν γυναίκα. 1,5 μέτρο. Φορτηγατζού. Φορτηγατζού. Ξεκινάει η δική μας διαδρομή, Δανάη. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Πάμε στη δική μας διαδρομή, Δανάη. Τέλεια. Πρώτος γύρος. Επίθεση. Λοιπόν, Χρήστο, σκέφτομαι. Τι σύστημα θα παίξω. Να τα βγάλω από εκεί προς τα δω, να τα βγάλω από εδώ προς τα εκεί, να τα βγάλω με τη σειρά, να τα... Έχω σκεφτεί διάφορα. Δεις, ναι. Δεν θα κάνω τίποτα από όλα αυτά. Πάμε όπως πάνε όλοι. Εντελώς την τύχη, εντελώς την τύχη. Λοιπόν, θα βγάλω πρώτα την εκρηκτική αγαπημένη μου Ευαγγελία στον ομό Λάρισα, στο νούμερο 3. Χρήστο, είχαμε μία διαφωνία με τη Δανάη. Αυτά εκεί που έχει απάνω στο κουτί δεν είναι για τα γίδια. Η αλήθεια είναι ότι μοιάζουν με αυτά που βάζουν στα ναι. πρόβατα. Ναι, τα κουδούνια. Τα κουδούνια, τα λεγόμενα κουδούνια. Όχι, λέει, δεν είναι αυτά κουδούνια αυτά. Τι προβλέπεις, Ευαγγελία? Τα 50 ευρώ. Ανοίγεις 50 ευρώ! Ευαγγελία, μπράβο! Μπράβο, Ευαγγελία! 250 ευρώ! Ευαγγελία, συγχαρητήρια. Είναι τα πρώτα σου χρήματα. Τα πρώτα χρήματα. Για σένα δουλεύω, Ευαγγελία μου. Εσύ ήταν να έχει κερδίσει πρόβλεψη. Όχι, έτσι. Εγώ, Χρήστο μου, ξέρεις τι έπαθα. Καθόμουν εκεί πίσω από σένα και δεν με βλέπανε οι παίκτες. Δηλαδή, εκεί που είχε αδειάσει από κουτιά, λέγανε για κάτσε να δω, κάνα κουτί. Ναι, γιατί βρίσκομαι ακριβώς στο σημείο. Εντελώς. Είναι η λεγόμενη έκλειψη εδώ πέρα. Έκανε έκλειψη. Και δυστυχώς. Σήμερα λοιπόν σου δίνω την ευκαιρία να τα πάρεις όλα πίσω. Μακάρι. Συνεχίζουμε, Δανάη. Πάμε στο δεύτερο κουτί. Λοιπόν, τώρα θα βγάλω. Ραφαέλα, γιατί με κοιτάς έτσι, εσένα το βγάλω. Δεν είναι τίποτα. Πάμε στη Ραφαέλα. Το νούμερο 17. Και Ραφαέλα. Από το Ρέθυμνο η Ραφαέλα. Καλή επιτυχία. Κάνει πρόβλεψη. 250. Ανοίγει η Ραφαέλα. 10.000. Πέσαμε σε μεγάλο. Και. Θα σε μαλώσω. Άρχισαν τα όργανα, Δανάη. Όχι, εντάξει, νωρίς είναι ακόμα. Τι, δεν ξέρει αρχίσαν, από μουσικά όργανα όμως, γιατί πήγαινε σε μουσικό σχολείο. Ναι, πήγαινε. Αυτό ήταν το δεύτερο ίσως καλύτερο δώρο που μου κάνανε οι γονείς μου. Το ένα με γεννήσανε. Με ζω και περνάω καλά. Και το δεύτερο που πήγα σε αυτό το σχολείο. Πιάνο. Πιάνο ήταν υποχρεωτικό το πιάνο. Υποχρεωτικό. Πιάνο τα μπουρά ήταν υποχρεωτικά. Mm-hmm. Κάτι μάθαμε. Η αλήθεια είναι ότι έκανα κοπάνα στο πιάνο. Ναι. Ναι, έκανα κοπάνα γιατί. Με τρομοκρατούσε η. Αυτό, πρώτα απ' όλα με τρομοκρατούσε η παρτιτούρα. Α, όλα αυτά τα μυρμήγκια εκεί πάνω σε ένα χαρτί. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχει διαβάσει ποτέ παρτιτούρα. Κάτι εκεί με την κιθάρα, κάτι πάλευα κι εγώ, κάτι ψηλό έχω κάνει. Τώρα πρόσεξε, εγώ έχω και μια μαθησιακή δυσκολία δυσλεξία, οπότε αυτό μου φαινόταν χάος. Mm-hmm. Και τέλος πάντων έκανα πάντα κοπάνα μέχρι που βρέθηκε ένας καθηγητής, ο οποίος βρήκε το κλειδί. Μου λέει, αν μάθεις αυτό το τσέρνι. Και μου το φέρεις έτοιμο, παιγμένο, θα σου μάθω πώς να το παίξεις μετά λίγο jazz. Μάλιστα. Τι ήταν να μου το πει, δεν ξεκόλλησα από το πιάνο. Αλήθεια, ε. Ναι. Και έτσι. Και αγάπησα το πιάνο. Σε κλείδωσες και μπήκες μέσα ναι. στο μαγικό κόσμο ναι, της ναι, μουσικής. Ναι, ναι, ναι. Και το του πιάνου. Είναι, τι ωραία. Είναι φοβερή. Η μουσική θεωρώ ότι είναι ένας παρανομαστής. Δεν είναι ένα φοβερό όπλο που έχω στη ζωή μου. Βέβαια. Από τα καλύτερα. Τέλεια. Πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε εδώ στο δικό μας κόσμο. Ωραία, στο πάμε δικό στο μας τρίτο κόσμο. Κουτί. Λοιπόν, θα πάω στο νομό Ροδόπης. Δεν έχω πάει ποτέ πάμε στην Κομωτινή. Κυρία, θα πάω. Κυρία, στο νούμερο 14. Η Αγγελίνα ξεσφραγίζει. Χρήστο, να ευχηθώ στη Δανάη.
Καλή επιτυχία. Και τι πρόβλεψη κάνεις? 250. Έτσι τυπικά, γιατί τα έχει πάρει τα χρήματα. 250. Η Ευαγγελία και ανοίγει η Αγγελίνα 5 ευρώ. Μπράβο, Αγγελίνα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ξανά το σιροδόπι. Συνεχίζουμε λοιπόν, πάμε στο τέταρτο κουτί. Ωραία. Δανάει. Λοιπόν, θα πάω στην αεροσυνοδό. Πάμε στην αεροσυνοδό μας. Τη φίλη μου την αεροσυνοδό, τον ομόδο Δεκανήσου. Χρήστο, πραγματικά η Δανάη ήταν ψυχάρα εδώ μέσα. Έδινε παλμό σε όλη την ομάδα. Λυπόμαστε όλοι η παρέα που θα φύγει. Αλλά πραγματικά ευχόμαστε να φύγει με πολλά λεφτά από εδώ. Και η Άννα Μαρία ανοίγει! 7.500 έξω. Έφυγαν οι 10, έφυγαν οι 7.500, έχουν βγει δύο κόκκινα και πάμε στο πέμπτο κουτί. Λοιπόν, να σου παίξω ένα τσιφτετέλι να μου βγάλεις ένα καλό. Αν βγάλω καλό θα χορέψουμε μαζί. Ωραία, θα πάω στο δωμό Φθιώτιδας. Πάμε στη Χρύσα λοιπόν. Το νούμερο 13, τη Χρύσα, το χρυσό μας παιδί. Ναι, το χρυσό παιδί αυτό. Καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ. Και η Χρύσα ανοίγει! Ένα λεπτό! Να το! Μπράβο, Χρύσα! Μπράβο, Χρύσα, μπράβο! Και συνεχίζουμε με την bonus προσφορά. Η Δανάη πάει απέναντι! Απέναντι! Μπράβο, Δανάη! Φέρε μας την καλή προσφορά! Στείλε κάτι καλό, πρόεδρε! Δεν ξέρω. Τι λες, σκοναγή. Ναι. Κύριε ναι, τραπεζίτης. Να δούμε. Λοιπόν. Κάτσε, γιατί πάρα δύσκολα τα πράγματα εδώ. 17.500 εκτός παιχνιδιού. Είναι λοιπόν μέσα 20, 40, 60 βέβαια. Τρία μεγάλα ποσά στο παιχνίδι. Άκου τώρα τι θα πω. Ναι. 1.075 ευρώ. 1.075. 1.075 λες, μάλιστα. Λίγα σου φαίνονται. Πολλά μου φαίνονται. Τι λες, Χαρή. Και εγώ για πιο τσιφούτι το βλέπω. Ναι, 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 ναι. Θα πω 750. 750. Τσιφούτις, ναι. 710. Δυστυχώς, πολλά είπα, Ναι, είπες πολλά, είπες πολλά. Είμαι χουβαρντούρε, παιδιά, τα έπαιζε της τσιφούτης. Με τρία χτυπήματα συνεχίζεις. Ένα. Κάτσε, περίμενε, μπορεί να θέλω να τα πάρω. Δεν ξέρω. Εννοείται. 810, 810. Γιατί δεν κατάλαβα. Ειδικά... Όχι, παιδιά, εντάξει, θα συνεχίσω. Ειδικά όταν τελειώνει το παιχνίδι και κάποιος φεύγει με 50 ευρώ. 10 ευρώ, 20 ευρώ. Μια χαρά να είχε πάρει τα 810. Να, εδώ ο Δημήτρης σκέφτεται. Γιατί δεν σταμάτησε την πρώτη προσφορά. Μήπως θα τα πάρω. Καλά που ήταν. Πάρτα, πάρτα. 810 λοιπόν. Όχι, θα συνεχίσω, παιδιά. Ένα, δύο, τρία. Και η Δανάη συνεχίζει. Εσείς πτάνετε τα 50 ευρώ και συνεχίζουμε πρώτο κουτί. Ωραία. Τα 50 ευρώ θυμίζω ότι έδωσαν 250 ευρώ στην Ευαγγελία. Και η Δανάη μας λέει ότι θα πάμε στο κουτί με τον αριθμό. Λοιπόν, θα πάω στη φίλη μου τη Ραφαέλα 2. Δύο. Γιατί πάμε έλα σε περιμένω. Α, στη Ραφαέλα 2, νόμιζα στο 2. Εξολοθρέφουμε τις Ραφαέλες. Είναι η Ραφαέλα 1. Ναι. Ναι, απλώς τώρα έβγαλα πρώτα. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Προηγήσε. Εσύ η Ραφαέλα 1. Δεν πειράζει. Και η Δεν Ραφαέλα... πειράζει γιατί σε εκτιμώ. Η Ραφαέλα... Από Κοζάνη Ελβετίας. Εύχομαι κόκκινο. Και η Ραφαέλα από την Κοζάνη ανοίγει! Πώς δεν πειράζει. Κοζάνη, δεν πειράζει τώρα, η Κοζάνη έγινε Λοζάνη τώρα με το 60.000. Εντάξει. Και συνεχίζουμε, πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, επόμενο. Γιατί με κοιτάς τόσο σοβαρός. Λοιπόν, στον Τραγιανό θα πάω. Πάμε στον Τραγιανό λοιπόν. Που είναι φόβος και τρόμος των κουτιών. Είναι. Όλα τα 60 βγάζει, αλλά τώρα βγήκανε, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Έχουμε 20 και 40. Έχουμε. Χρήστα, θα μας λείψει σίγουρα πάρα πολύ. Είναι από τις κοπέλες που με καλωσόρισαν από την πρώτη μέρα. Βρήκανε κοινές κουβέντες, κάτι τέλος πάντων για να με κάνουν να με βοηθήσουν να εγκληματιστώ και εγώ εδώ στην εκπομπή. Άρα ανταποδίδουμε, Τραγιανέ, ανταποδίδουμε όλο αυτό. Ανταποδίδουμε με 10 ευρώ. Κόκκινο, ανοίγεις και 1.500. Έξω. 2, 4. Να βγάλω κανένα από εδώ, γιατί από εκεί σαν να έχω βγάλει πολλά μου φαίνεται. Α,
Θα βγάλω την καινούργια μας παίκτρια. Τη Ζέτα. Πάμε στη Ζέτα. Στον ομό Λάρισσας. Το 7. Ζέτα από τη Λάρισσα. Και η Ζέτα, αφού ξεσφράγισε, θα μας δώσει το πρώτο της ποσό. Θα βγάλει το πρώτο ποσό. Για να δούμε λοιπόν η Ζέτα. Ανοίγει και 20 ευρώ. Μπράβο Ζέτα. 20 ευρώ καλή Ζέτα. Μπάλα Ζέτα. Μπράβο Ζέτα. Και τώρα ήρθε η ώρα του τραπεζίτη. Παρακαλώ. Από 810. Κρίμα λέει που δεν πήρες την πρώτη προσφορά. Κακός που δεν την πήρες γιατί πέφτει η προσφορά. 700 ευρώ. Κάτσε, περίμενα να το σκεφτούμε πάλι. Πόσα πρέπει να βγάλω τώρα, τρία. Τρία κουτιά, ναι, ναι. Πρέπει να βγάλω τρία κόκκινα όμως αυτή τη φορά. Μπορείς να βγάλεις βέβαια γιατί έχεις τρία. Όχι, μπορώ. Πρέπει να βγάλω τρία κόκκινα. Πρέπει, ναι. Ωραία. Πρέπει. Άντε, θα παίξω. Άντε, άλλο ένα. 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 Δύο. Τρία. Συνεχίζει να παίζει η Δανάη. Παίζετε κι εσείς. 50 ευρώ, αυτό είναι το ποσό που ψάχνετε. Η Δανάη που έπαιζε από μικρή παιχνίδια, δούλευε μάλιστα σε ένα καφέ, διαβάζω εδώ, με επιτραπέζια παιχνίδια. Ναι. Ως παιχνιδογνώστρια. Τους εξηγούσες, δηλαδή εξηγούσες στους πελάτες που έπαιρναν τα παιχνίδια πώς παίζονται. Δεν ήταν απλά τους εξηγούσα. Έπαιζες κιόλας. Καλά το έπαιζα. Ήτανε... Αυτό με την παιχνιδογνωσία έχει φοβερό ενδιαφέρον και έχει πλάκα γιατί μοιάζει με τη δουλειά που κάνω σήμερα. Δηλαδή. Πήγαινε εσύ με την παρέα σου να πιείς το καφεδάκι σου και ήθελες να παίξεις ένα παιχνίδι. Και είσαστε 4 άτομα. Τώρα, άλλος είχε τη στεναχώρια του γιατί, ας πούμε, έχασε Ολυμπιακός χθες και δεν είναι στα καλά του. Άλλος είχε τη στεναχώρια γιατί δεν πέρασε το μάθημα. Άλλος ήταν πολύ χαρούμενος γιατί κάτι έγινε. Και τα λοιπά. Κάπως έπρεπε. Δεν το ξεκίνησε καλά, βέβαια. Η ιστορία δεν ξεκίνησε καλά. Ολυμπιακός είσαι. Δεν τα ξεκίνησαμε. Δεν τα ξεκίνησαμε. Λοιπόν, για συνέχιση, ναι. Λέμε, ο καθένας έχει τον πόνο του. Τυχαία το είπαμε, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, οπότε όπως καταλαβαίνεις, τώρα εγώ πήγα να πάω. Κάτι πρέπει να προτείνεις σωστό για όλους. Ναι, κάπου να συνδέει τις διαθέσεις όλων. Βέβαια, και την αντοχή στους κανόνες. Γιατί υπάρχουν παιχνίδια που τα εξηγείς έτσι. Παιχνίδια που θέλουν μισή ώρα ιστορίες. Αλλά είχε πολύ ενδιαφέρον αυτή η δουλειά. Πολύ. Ναι. Είναι ωραία αυτή η χώρη. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, πολύ. Συνεχίζουμε λοιπόν, πάμε εδώ στο δικό μας παιχνίδι. Ωραία. Λοιπόν, θα βγάλω τον Πέτρο. Πάμε στο έτσι Πέτρο, λέω. Το κουτί με τον το αριθμό 12. Με τον, ναι, το 12. Είναι ο τρίτος γύρος, Πέτρο, και περιμένουμε από σένα ένα κόκκινο. Καλή επιτυχία, Δανάη. Και ο Πέτρος ανοίγει 500 ευρώ. Μπράβο, Πέτρο. Να πούμε ότι η Δανάη... Όταν τελείωσε το μουσικό σχολείο, στα Γιάννενα, πότε είχες πάει στα Γιάννενα, Είχα σπούδαζε στα Γιάννενα, λοιπόν. Παράλληλα, δεν άφησε τη μουσική, είχες μια μπάντα εκεί στα Γιάννενα. Ναι, δεν ήταν που έπαιζες. Μου μπάντα, έπαιζες σε μια μπάντα. Συμμετείχες σε μια μπάντα, τέλος πάντων, που έπαιζες σάμπα. Μουσική. Σάμπα. Σάμπα. Μην μου βάλετε το σάμπα, Τζανέιρο, θα τσακωθούμε. Δεν είναι σάμπα αυτό. Σάμπα, ναι. Μπραζίλ. Είμαι ερωτευμένη με τη Βραζιλία, δεν έχω πάει ακόμα. Είναι μεγάλο όνειρο να πάω στη Βραζιλία. Είναι πολύ ωραία. Φοβάμαι ότι άμα πάω δεν θα ξαναγυρίσω κιόλας. Με αφορμή αυτό που είπες, όταν είχα πάει στη Βραζιλία για εκπομπή τότε με το Ακούνα Ματάτα παλιά, είχα γνωρίσει 4 Έλληνες που είχαμε βγάλει στην εκπομπή που είχαν πάει για λίγο στη Βραζιλία και οι 4 έμειναν για όλη τους τη ζωή. Και οι 4 παντρεύτηκαν εκεί πέρα και οι 4 έκαναν μια ζωή τελείως διαφορετική. Ερωτεύτηκαν τη Βραζιλία και μείναν εκεί. Φοβερό, έτσι. Ένας από αυτούς ήταν και ο Στέφανος Ολλανδέζος. Είχε κάποιο το γυλαικάκι που φορείς, ήταν πρόξενος. Άντε. Ναι. Είχε φύγει από την Ελλάδα για λίγο και πήγε και έμεινε τελικά στη Βραζιλία. Λες να είναι το ριζικό μου. Οπότε δεν ξέρεις, γι' αυτό σου λέω, Δανάη, κάτι έχει, ειδικά το Σαλβαντόρ της Βραζιλίας. Λοιπόν, παιδιά, άμα πάρω λεφτά από το παιχνίδι σήμερα. Δεν με έχεις ρωτήσει τι θα κάνω με τα λεφτά που θα πάρω. Τι θα κάνεις με τα λεφτά. Για πες. Είσαι έτοιμος. Ναι. Για να δούμε, έχουμε. Α, μάλιστα. Πάμε. Αυτή είναι η λίστα. Έχουμε λίστα, παιδιά. Πάμε. Για διαβάζω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα κάνω ένα τεράστιο μπάρμπεκιου. Ωραία. Τεράστιο μπάρμπεκιου. Και επειδή είναι πάρα πολλά, ό,τι έχετε πείτε μου να τα γράψω. Κουτί και παραγγελία. Και θα λέμε μετά και το στόχο μας. Πολύ ωραία. Πού πάμε τώρα. Το μπάρμπεκιου είναι ένας στόχος. Πάμε, θα συνεχίσω, θα παραμείνω στην Κρήτη, που επίσης δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου.
Ευπρόσδεκτη, όποτε θέλει. Πάμε εκεί λοιπόν. Πάμε, ναι, ναι, πάμε, ναι, ναι. Πάμε στο 15, στο Σταύρο. Στο Σταύρο. Και ο Σταύρος ανοίγει 2 ευρώ! Τέλεια! Επόμενος στόχος μετά τον barbecue είναι... Ένα ηλεκτρικό πιάνο. Ένα ηλεκτρικό πιάνο λοιπόν. Άρα μένουν και 20 και 40 οπωσδήποτε, Δανάη. Ένα κουτί ακόμη, πάμε. Λοιπόν, τώρα θα πάω στον ομό Κορινθίας, στην άλλη καινούργια μας παίκτρια, την Μυρτώ. Πάμε στην Μυρτώ. Πολύ έντονα. Και η Μυρτώ από την Κόρινθο, η νηπιαγωγός, ανοίγει! Ναι! Ένα ευρώ! Ένα ευρώ! Τελικά είναι γούρικη η λίστα! Πάμε στο τρίτο στόχο! Ό,τι θέλετε να γράψουμε, παιδιά! Λοιπόν, ένα ακουστικό μπάσο. Ένα. Ακουστικό μπάσο. Α, μπάσο. Ο Δημήτρης διαφωνεί. Σας ακούω, κύριε τραπεζιτή. Το ξέχασα ότι είχαμε προσφορά. Νομίζει, λέει, με αυτά τα χρήματα ικανοποιείς τους τρεις πρώτους στόχους και είναι 2.000 ευρώ. Δεν φτάνουν. 2.000 ευρώ κάνει το ηλεκτρικό πιάνο. Να παίξω, ε! Έτσι! Γιατί μόνο με πιάνο θα φύγω. Να πάω και μια Βραζιλία. Ένα, δύο, τρία. Πάμε παρακάτω, λοιπόν. Πάμε στον τέταρτο γύρο. Τρία κουτιά πάλι. Δεν παραγγείλω τίποτα. Όχι, μια παραγγελία ακόμη για βαλέ. Τις κουρτίνες που περνάω άλλη στιγμή. Ναι, ναι. Δεν είμαι στα την άγρια. Τέλος πάντων. Το ταξίδι στη Βραζιλία, το είπαμε. Το είπαμε, ναι, ναι, ναι. Ένα καχόν. Ένα καχόν. Ένα κρουστό αυτό. Ένα κρουστό. Ένα είναι κρουστό. Ένα κρουστό. Ένα καχόν. Τέλεια. Δεν είναι. Οικονομικά είναι. Δεν θα τον γδίσουμε τον τραπεζίτη. Θα σημειώνω εγώ. Τα έχω βάλει όλα μέσα. Τα έχει σημειώσει. Τα έχει σημειώσει. Πάμε λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν. Η Ιωάννα με κοιτάει περίεργα. Την Ιωάννα. Στον ομό Κοζάνη, το νούμερο 9. Σου εύχομαι και μια λίρα, έτσι. Η χρυσή, ποντιακή λίρα. Και η Ιωάννα μας ανοίγει και 1.000 ευρώ. Μπράβο, Ιωάννα. Μπράβο, Ιωάννα. Φτάσω στην Κοζάνη. Δανάη, σε αυτό το σημείο πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο εδώ. Συνεχίζεται η διαδρομή μας, η λίστα είναι μεγάλη και πάμε... Τι, έχουμε κάτι άλλο να πούμε, σε βλέπω... Να μην καταλάβει. Παιδιά, θα τελειώσω εγώ. Είναι και Χριστούγεννα, να φέρουμε και τον Άι Βασίλη να βοηθήσει. Στο κουτί τώρα. Κουτί πρώτα, ναι, ναι. Θα πάω στο τρολοκομείο τη φίλη μου από την Πάτρα, νομός Αχαΐας. Το νούμερο 18, η Μαριτίνα. Σου εύχομαι με αυτά που θα πάρεις να ανοίξεις ένα μαγαζί νυχτερινό μάλλον, γιατί πήρες όλη την μπάντα, δεν ξέρω. Άμα θα σου βρούμε και παίχτες να παίζουν. Και η Μαριτίνα σε σφραγίζει και ανοίγει 20.000. Να τα... Η Μαριτίνα μας έχει κάψει. Δυστυχώς. Μαριτίνα, μην το πάρεις προσωπικά. Όλο μεγάλα έχει η Μαριτίνα. 20, αλλά μένουν οι 40, αυτό είναι το καλό. Καλό είναι. Ένα κουτί ακόμη και πολλά δώρα στη λίστα. Γι' αυτό πάμε να κρατήσουμε τις 40. Σ' ακούμε, Δανάη. Λοιπόν, θα πάω στον Άγγελο. Πάμε στον Άγγελο. Νομός Λάρισσας. Πολύ Λάρισσα. Ο Άγγελος, τη Λάρισσα. Δεν έχω εξολοθρέψει, Λάρισσα, όχι από τ' άλλο. Λοιπόν, σε είδα και λαχτάρισα, Άγγελε. Χριστό, ναι. Υπόσχομαι ότι τον μπάσο θα τον καλύψω εγώ, αν δεν μπορέσει να το πάρει. Ακουστικό, μην μπερδευτείς και μου πάρεις ηλεκτρικό. Θα τα βρούμε αυτά. Ούτε όρθιο. Γιατί είναι, παίζει μπάσο, έτσι. Παίζω μπάσο, ναι, μπάσο. Είναι μπασίστας ο Άγγελος, άρα εξασφαλίσαμε τον μπάσο. Να για να δούμε λοιπόν βάση τώρα τι θα ακούσουμε από την παρέα. Μην βγάλεις τις 40.000 και από μπάσο πάμε σε πάσο. Προσοχή. Εντάξει, και ο Άγγελος, ο μπασίστας, ανοίγει 5.000! Ευτυχώς μένουν 40, ευτυχώς. Φεύγουν οι 5.000. Καλά είναι. Γίνεται μάχη, όπως βλέπετε. Η Δανάη περιμένει με αγωνία την προσφαρά τραπεζίτη. Πόσα χρήματα έχασε η Δανάη στον γύρο αυτό, κύριε τραπεζίτη, στο τέταρτο? 26.000 ευρώ. Τι είναι 26.000 ευρώ?
Μάλιστα. Θα το μεταφέρω. Ίδια προσφορά. 2.000 ευρώ. Τα βλέπεις που είναι τσιφούτης. Νομίζω ότι με τα ποσά που είναι μέσα είναι καλή προσφορά και πρέπει να τη σκεφτείς. Λες να τη σκεφτώ κιόλας. Να τη σκεφτείς, ναι. Για κοίτα τι γίνεται. Θα του μιλήσω μετά, θέλω το... Όταν μας κραμπάρει, ναι. Εγώ λέω να παίξουμε λιγάκι. Ήρθαμε να παίξουμε. Το λέει και ο πρόεδρος. Άμα το λέει στα μάτια, τέλος. Θα παίξει. Άρα η Δανάη θα συνεχίσει. 1, 2, 3! Συνεχίζει η Δανάη και τώρα έχουμε μεγάλη αγωνία. Θα μείνουν 40.000 στο παιχνίδι. Πόσα βγάζω τώρα. 3 κουτιά. Πάλι 3. Πάλι 3. Πολλά είναι. 3 κουτιά, 3. Λοιπόν, τώρα θα πάω στο φίλο μου τον Γιώργο στον ομό Θεσσαλονίκη, στο νούμερο 20. Με στο 20, Γιώργο, έρχομαι. Με τους πουκαμισάρες. Καλή επιτυχία στην χορευτοκούδουνη, Δανάη. Το κούδουνη. Τα κουδούνια εκεί που... Α, τα κουδούνια. Τα κουδούνια. Ναι, χορευτοκούδουνη. Ναι. Να πω ότι βρεθήκαμε και έξω, Χρήστο, έξω από εδώ και δεν γνωριστήκαμε. Λέω Δανάη, μου λέει Γιώργο, αλλά εντάξει, τα βρήκαμε. Αυτό ακριβώς. Ναι. Και ο Γιώργος. Ανοίγει! 40. 40. Κακά μαντάτα. Πώς το κάναμε αυτό, ρε παιδί. Έχουμε αφήσει τρία... Τώρα το είδα. Έχουμε αφήσει 3 κίτρινα μέσα και 4 κόκκινα. Από όλη τη λίστα βλέπω τις κουρτίνες έτσι, αναφυγής. Πρόσεξε, πρόσεξε. Έχει πολύ πλάκα με τις κουρτίνες. Γιατί στο σπίτι δεν έχω κουρτίνες. Δεν φοβερό. Δεν έχεις καθόλου. Δεν έχω καθόλου. Από άποψη όμως. Θέλεις να βλέπεις έξω, να σε βλέπουν απ' έξω. Θέλω, θέλω. Θέλεις... Είναι λίγο ταλέπορο. Επαφή με τον κόσμο. Είναι λίγο ταλέπορο και είναι μια δουλειά την οποία δεν έχω σε κρεμότητα. Δεν, θα το κάνω. Δεν με ενοχλεί. Έχεις θέα από τα παράθυρα. Έχω απλωσιά μπροστά, βλέπω. Α, εντάξει, ωραίο είναι αυτό. Πάμε στο δεύτερο κουτί. Έλα. Λοιπόν, δεύτερο κουτί. Θα πάω. 3 κίτρινα στο παιχνίδι. Στο Σούπερμαν. Πάμε στο Σούπερμαν. Στο Στέφανο. Δανάη, καλή επιτυχία. Ο Στέφανος, ο ήρωας της 20διάδας, ο σούπερ ήρωας, ανοίγει! Ναι! 250! Και μας έμεινε ένα τελευταίο κουτί για να ακούσουμε προσφορά από τον τραπεζίτη. Έχουμε 3 κίτρινα, 3 κόκκινα. Τώρα θα βγάλω τον Δημήτρη. Πάμε στο Δημήτρη. Νόμιζα ότι τον έχω βγάλει τόση ώρα. Τον ομό... Όχι, ο Δημήτρης είναι μέσα. Τον ομό Σερών, νομίζες. Το νούμερο 2. Χαίρομαι πάρα πολύ που παίζεις, αλλά στεναχωριέμαι πάρα πολύ που φεύγεις εδώ το παρεάκι. Χάνω τη φασαρία μου, χάνω τις ασφαλιστικές μου συμβουλές, χάνω τα πάντα, Χρήστο. Και ο Δημήτρης ανοίγει 10 ευρώ! Μπράβο, ρε Δημήτρη! Μπράβο, ρε Δημήτρη! Από μικρή η Δανάη είχε έρωτα με τα αεροπλάνα. Διαβάζω εδώ, μας είπε ότι κιόλας αυτό που σπούδασε κατά καιρούς πετάει και με μικρή. Όντως. Ναι. Πετάς η ίδια. Δηλαδή, το πετάς εσύ το αεροπλάνο. Στη θέση του κυβερνήτη μπαίνω. Πράγμα. Έχω και τον πιλότο δίπλα, βέβαια. Έτσι. Εντάξει, αλλά το ναι, έχει και αυτός πετάλι. Ναι. Παρακαλώ. Μάλιστα. 1999 ευρώ. Όχι, μου είπε ανταλλαγή. Ανταλλαγή. Και αν θέλεις να μιλήσεις με έναν καλό σου φίλο, με έναν φίλο του Ντιλ, με έναν αγαπημένο παίχτη του Ντιλ, έπαιζε εδώ παλιά, ο Άγγελος από το Περιστέρι με τα οπτικά, με τα φοβερά γυαλιά. Γεια σου, Άγγελε. Καλησπέρα στην παρέα. Ένα χειροκρότημα για το Σούπερ Άγγελο. Τι κάνεις, Χρήστο Δανάη, μου αγαπημένη, Χριστάκο μου. Είμαστε τι μια χαρά. Και Άγγελε, να περάσεις να σε δούμε. Όλοι εδώ η παρέα λέει τα καλύτερα για σένα και το παιχνίδι το φοβερό που έκανες. Άρε, παιδιά, πόσο μου λέει, έχετε λύσει, να ξέρατε.
Είχαμε περάσει πολύ ωραία. Έδινα τα πάντα για να ήμουν εκεί άλλους τρεις μήνες. Δηλαδή, να πάρεις τη θέση του Γιάννη, του Κότζακ. Να πάρεις τη δική σου θέση, Χρήστο. Α, αυτό φοβάμαι. Λοιπόν, Δανάη, τι κάνετε εκεί. Εντάξει, δεν έχουμε τα καλύτερα νέα, γι' αυτό βλέπεις λέμε άλλα. Έχουν φύγει τα πολύ μεγάλα ποσά. Έχουν μείνει 2.000, 3.000, 4.000 και δύο κόκκινα. Ο Τραπεζίδης είπε στη Δανάη ανταλλαγή. Είμαστε στο τέλος του πέμπτου γύρου. Αγγελίνες, έχεις καεί μια φορά από ανταλλαγή. Θα σου πω κάτι, εγώ ξέρω την άποψή μου. Η τίκη σου είναι το κουπτί που έχεις πάρει. Μην κάνεις ανταλλαγή. Ωραία, μου αρέσει. Και βάλε το στόχο σου και μην ξεφύγεις. Σε παρακαλώ πολύ. Μιλάει σαν μάνατζερ τώρα, μιλάει σαν... Μάνατζερ. Μην αλλάξεις, Δανάη, δεν έχεις σαν καλό coach. Κουτί, καλό κουτί. Έτσι, έχω τον coach μου, τον Άγγελο. Εντάξει, Αγγελίνο μου, συμφωνώ κι εγώ, ήμουνα στο να μην κάνω ανταλλαγή. Θα μείνω στο κουτί μου. Ένα, δύο, τρία. Η Δανάη δεν κάνει την ανταλλαγή, μένει στο ίδιο κουτί και πάμε στον έκτο γύρο. Σ' ακούμε. Λοιπόν, τώρα θα βγάλω τον ομό Χαλκιδική, το νούμερο 22, πάμε τον Νίκο, Νίκο με τη Μαυρόγατα. Παίζω επικίνδυνα. Πήγα καρφωτή στη Μαυρόγατα. Βίβερε, περικολοζαμέντε, Νίκο. Από μια Μαυρόγατα τι να βγάλεις, κίτρινο. Από την ώρα που πήρες τη Μαυρόγατα, έχεις γίνει σκυθροπός. Κιτρίνησες, Νίκο. Δεν σ' αρέσει η Μαυρόγατα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια αρχή. Πρέπει να βγάλουμε τώρα κόκκινο. Πρέπει επιγόντως. Πρέπει να δείξεις, Νίκο, στον Δημήτρη που σου την έδωσε ότι δεν έκανε καλά. Δεν ότι ήταν λάθος. Καλά. Ήρθε η ώρα ο Νίκος λοιπόν να κάνει τη μεγάλη κίνηση. Έτσι. Ένα. Δύο. Τρία. 2.000. Εντάξει, καλό είναι. Δεν είναι κακό. Δεν είναι και το καλύτερο, δεν είναι και το χειρότερο. Οκ, okay, το δεχόμαστε και συνεχίζουμε. Μπορούμε να του πάρουμε τη Μαυρόγατα, να του δώσουμε τον Έλβις. Το ασπρόσκυλο. το σκυλάκι του Χάρη, λες, ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, ποια κουτιά έχουμε μέσα. Ένα, το σταμάτη. Έχουμε τη βούλα, το σταμάτη με το ένα. Έχουμε και τον πρόεδρο, βούλα, με και το εμένα. Πέντε, και τον Κότζακ με το έξι. Λοιπόν, και σένα. Άνοιξε εκεί. Λοιπόν, θα βγάλω τον πρόεδρο. Πάμε στον πρόεδρο. Πάμε στο Γιάννη. Γιάννη, ήρθε η ώρα να βοηθήσεις. Χρήστο, θα κάνω ό,τι μπορώ. Και όσον αφορά για πριν για τον Άγγελο, εμένα δεν μου φάνηκε σαν μάνατζερ, σαν μάνα μου φάνηκε. Να προσέγεις και έτσι τσακέτα να πάρεις και ναι, 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 ναι. Γελίνος, πολύ γλυκός. Φοβερός Άγγελος. Δεν μας έμεινε Δανάη, φοβού τους Δαναούς και τώρα φέρατε. Πάμε Κότζακ, 100 ευρώ. Ο Κότζακ κρατάει τη Δανάη εκεί που έπρεπε, της πιάνει το χέρι και την κρατάει στο παιχνίδι. Ούτε πρόεδρος θα ήτανε. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε κάτι καλύτερο από τον Τραπεζίδη. Παρακαλώ. Δυόμιση. Μάλιστα. Wow. Όχι, δεν είναι δυόμιση. 1.750. 1.750 η προσφορά του Τραπεζίδη. Να παίξω. Θα παίξω. Νομίζω, έτσι όπως βλέπω το ταμπλό, έχεις δύο ποσά μεγαλύτερα. 3.000 και 4.000. Συγγνώμη, το σταμάτη ακόμα δεν τον έχω βγάλει. Όχι. Πώς μου ξέφυγες εσύ. Τι θα κάνεις. Θα παίξω. Θα παίξεις. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία. Και για να δούμε η Δανάη. Για να δούμε. Είναι ο σταμάτης, τώρα, αλλά είναι και η βούλα μας. Από το ταμπλό μου τώρα θα κάνουμε, έτσι. Δεν έχω και ένα 2 ευρώ επάνω μου, να κάνουμε ένα coin. 2 ευρώ, έχεις κάνει 2 ευρώ. Έχεις εσύ κανένα 2 ευρώ. Δεν έχω, έχεις κάνει 2 ευρώ. Έχω μόνο 500 ευρώ, δεν μπορούμε να κάνουμε coin με το coin. Ορίστε. Έχεις 2 ευρώ. Όποιος έχει 2 ευρώ. Γιατί αν είναι μόνο ευρώ, τι αλλάζει. Έχω. Τώρα είναι 2 ευρώ. Λοιπόν. Κουσάλι, εντάξει. Λοιπόν, εάν... Κορώνα. Ναι. Τι είναι το κορώνα. Περίμενε. Το κοσάρικο. Άμα είναι το κοσάρικο, πες το έτσι. Γράμματα, γράμματα. Είναι ευρώ, παιδιά, είναι από άλλο νόμο. Είναι κοσάρι, δεν ξέρουμε τι λέμε. Γράμματα. Το 20, τα 20 λεπτά είναι τα γράμματα. Α, έτσι, σωστά. Okay. Λοιπόν, τα γράμματα... Ναι. Άμα είναι γράμματα, ναι. Α, είναι βούλα. Η βούλα, οκ. Okay. Άμα είναι κορώνα... κορώνα, ο σταμάτης, γράμματα, η βούλα. Κορώνα, ο σταμάτης, γράμματα, η βούλα. Έτσι. Και είμαστε έτοιμοι.
γράμματα. Βούλα. 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 Παρακαλώ. Είμαστε γειτόνισες με τη Βούλα, Χρήστο, το ξέρει. Είμαστε γειτόνισες με τη Βούλα. Ναι. Για να δούμε λοιπόν. Και... Χρήστο, θέλω να πω καλή επιτυχία στη Δανάη. Ήταν η πρώτη που γνώρισε όταν ήρθα. Είναι... Ανοίγει Βούλα, 3.000 μένουν οι τέσσερις! Μένουν οι τέσσερις! Μένουν οι τέσσερις, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και για να δούμε ο τραπεζίτης, παρακαλώ. €2.300. 2.300 και χρειάζεται σκέψη. Ο Άγγελος είναι εδώ μαζί μας. Άγγελες, ακούμε. Τι έχουμε μέσα, 4.000. Και 750. Και 750 ευρώ. Δεν θα με λες κότα άμα τα πάρω και φύγω, ε. Η λογική λέει Δανάη, να τα πάρεις. Ναι. Εγώ θα σταμάταγα. Μάλιστα. Εγώ δεν σταμάτησα. Γιατί εγώ ήθελα να φτάσω μέχρι το τέλος. Η λογική όμως τώρα λέει να σταματήσεις. Αν δεν θες, προχώρα και τι είχες και τι έχασες. Και τα 750 καλά είναι. Μάλιστα. Εντάξει, υπάρχει διαφορά. Άλλο 750. Άλλο 2.300. Άλλο 4. Άλλο 4, βέβαια. Και άλλο 4. Όλα είναι διαφορετικά. Λοιπόν, και αντιπροσφορά που θα κάνεις. Ευχαριστούμε τον Άγγελο. Για να δούμε η Δανάη τι θα κάνει. Αντιπροσφορά μπορώ να κάνω. Βεβαίως. Έχεις αυτή τη δυνατότητα. Πρέπει να αρνηθείς πρώτα και μετά να κάνεις την αντιπροσφορά. Ναι, και άμα δεν δεχτεί ο τραπεζίτης, μετά να παίξω. Ακριβώς. Ακριβώς. Έχεις αυτό το ρίσκο. Α, το προβληματίσατε τώρα. Τι λες εσύ, Κότζακ? Ένα ηλεκτρικό πιάνο είναι. Το πιανάκι ρε, το βγάλαμε, έχεις δίκιο. Ωραία, πάρ' το. 2.150 κάνει. Ωραία. Να μου μείνει και 150 ευρώ. Θα πάρεις και ακόμα ένα ρεζέρβα. Ακριβώς. Θα πω για καφέ με 150 ευρώ. Λοιπόν, παιδιά, θα σταματήσω. Άρα, ένα, δύο, stop εδώ. 2.300 ευρώ. Είναι τα χρήματα που κερδίζει η Δανάη. Και πάμε στο τελευταίο κουτί. Για να δούμε ο Σταμάτης τι έχει. Χρήστο. Είπα στη Δανάη σήμερα ότι θα παίξει. Έπαιξε. Της είπα ότι θεωρώ ότι έχω ένα καλό ποσό μέσα. Της είπα να μην με ανοίξει. Δεν με άνοιξε. Θα φανεί τώρα εάν είχες δίκιο. Και πριν θα έρχονταν βέβαια σε σένα, εάν το κέρμα έδειχνε κορώνα. Και ο Σταμάτης ανοίγει και είναι οι 4.000 ευρώ. Το είπα. Μπράβο. Τα βρήκα όλα. Μπράβο ρε εσύ Σταμάτη. Δανάη. Μπράβο ρε Σταμάτη. Πήρες τη σωστή απόφαση. Ξεσφράγισε. Και τα 750 ευρώ πουλήθηκαν τελικά για 2.300 ευρώ. Νομίζω ότι έκανες ένα πολύ... πολύ καλό deal, αξιοπρεπέστατο. 2.300 ευρώ που λύθηκε αυτό το κουτί. Και τώρα υπάρχει το 23ο. Δανάη. 4.600, 1.150, 2.300, 0 και 3.800. Παίξ το, παίξ το, αξίζει. Να το παίξω. Ναι, 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 ναι. Το 23ο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, να αφήσει, να δώσει πίσω το πιάνο ή το μπάρμπεκιου και να ρισκάρει. Η αλήθεια, ψήνομαι πάρα πολύ τώρα να το παίξω το 23ο. Εσύ αποφασίζεις, είναι... Έχω 2-2. Ένα στάδιο του παιχνιδιού που έχει μεγάλη αγωνία βέβαια. Έχει ρίσκο. Κοίτα τώρα να σου πω κάτι. Είναι μια δύσκολη απόφαση. Είναι πολύ δύσκολη απόφαση. Βέβαια. Γιατί πρέπει να σκεφτείς την απογοήτευση που θα νιώσεις εάν είναι το 0 ή τα μισά. Γενικά είμαι τύπος που ρισκάρω. Η αλήθεια είναι. Γι' αυτό σκαρφαλώνω και στα αεροπλάνα κιόλας και σε ό,τι που βρω. Αλλά θα σας πω τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, τα μαθηματικά θα μας βοηθήσουν. Εμένα με βοηθάνε στη ζωή μου. Η πιθανότητα να χαρούμε είναι 20%, γιατί είναι 1 στα 5. Είναι 2. Είναι 2 στα 5. Είναι 20. Είναι 3.800 και 4.600. Είναι συ 1.500 και 2. Double, ε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, είναι 40%. Επειδή είπες για μαθηματικά, ναι, ναι, έχει 40%. 50-50 είναι. Δεν είναι 50-50. Το χ είναι 0. Δεν υπάρχει το χ.
50% είναι να χάσεις ή να πάρεις τα μισά, 50% να πάρεις 500 ή 500 επί 2. Επειδή δεν μπορώ να αποφασίσω, χειρότερα από την Αθηνά που παίζεται την άλλη φορά. Να κάνουμε ένα coin πάλι. Πάλι. Πάλι, άμα δεν. Α, το έχεις, έτοιμο το έχεις, ορίστε. Λέγε, ακούω. Λοιπόν, τα γράμματα το 20 εκεί θα παίξω. Κάντε ίδια. Α, λοιπόν. Για να μην έχω εγώ αυτό το βάρος. Πάρ' το μόνη σου. Τα 20 cent θα παίξω. Και πάμε λοιπόν να δούμε εάν είναι, για πες μας και εμάς, εάν είναι το 20 επάνω. Τι θα κάνεις τότε, περίμενε, θα συνεχίσεις. Αν είναι τα γράμματα το 20. Ναι, ναι, θα πας. Θα πάω. Εάν είναι το 20 πάει. Αυτό κρατάμε. Αν είναι το άλλο δεν πάω. Και. Το γυρνάω, ε. Και είναι. Είναι το 20, αλλά δεν θα πάω. Καλό! Ναι. Δεν πάω, παιδιά. Εννοείται. Λυπήθηκα το πιανάκι τώρα, άστο καλύτερα. Ναι, άρα ένα. 300 να τα πάρουμε να φύγει. Ένα, δύο, στόπ εδώ. Τώρα είμαστε σίγουροι. Κυρίες και κύριοι, αποχαιρετούμε τη Δανάη με 2.300 ευρώ.